Συναντήσαμε τον Μιχάλη στο Δαφνί, στο προάβλιο. Έχω να πω πράγματα, λέει, πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης, μια κλασική ψυχιατρική περίπτωση. Το πρόσωπό του, ο λόγος του σε παραξενεύουν. Ένα βλέμμα άγριο, ένα χαρακωμένο πρόσωπο και ένας λόγος που ξεδιπλώνει χωρίς ιρμό, χωρίς νόημα, ένας ακαταλαβίστικος λόγος. Κι όμως, όσο η ώρα περνάει, υπάρχει μια μεταμόρφωση. Το πρόσωπό του, το βλέμμα του αρχίζουν και γλυκαίνουν. Μας φαίνεται λιγότερο ξένος, λιγότερο άλλιους. Και ο λόγος του αρχίζει και αποκτά μια σημασία. Αρκεί να μπορέσουμε να την καταλάβουμε. Να αφουγκραστούμε αυτό το λόγο, ίσως με ένα τρίτο αυτή. Η τρέλα είναι κάτι που αναλογίζεται με την τρέλα. Το κατάλαβες? Επάτησε. Τρέλα είναι όταν επικοινωνείς με όλα τα όντα του σύμπαντος. Ξέρεις, ο Θεός είναι τρέλα. Θεός επιθέσει επικοινωνία στον σύμπαντος. Δεν είναι όπως είπαν οι καθημερινοί κάτι εικόνα που λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κανονικά για να σταματήσει το πάμα εκεί που είναι, να αφήνει το καθένα να μην του κλείνει το πιστεύω. Δεν θα πει, άμα μου κλείνει το πιστεύω, μου κλείνει το Θεό μου. Πιστεύω κάτι. Αλλά άσε με να το πιστεύω, άσε με να το λατρεύω. Άσε με να το κάνω όπως θέλω εγώ, να το ευχαριστώ όπως θέλω. Εμένα με ρώτησε αν θέλω να γεννηθώ. Όχι. Και εφόσον είναι γεννήθηκα, δεν πρέπει να με ρωτήσει τι θα κάνω. Εφόσον δεν με ρώτησε να γεννηθώ. Με έκανε μέσα στον κόσμο χωρίς να με ρωτήσει. Έτσι εγώ θέλω να ζήσω τον κόσμο χωρίς να σε ρωτήσω. Το κατάλαβες. Κάνω μια συντεχνή στα παγωτά. Δεν είσαι όμως μάρκα. Όλα είναι το ίδιο. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας Θεός. Είναι ένας Χριστός. Είναι ένας... Είναι κάτι σημαντικό. Είναι κακό πράγμα να γεννηθώ σε αυτόν τον κόσμο και να μου φάνε τη ζωή μου οι άλλοι, να είμαι κλουβισμένος, απομονωμένος, κατατρεγμένος, χωρίς να με καταλαβαίνουν γιατί στο χωριό μου. Δεν είπαν για μάτα ρε Μιχάλη όταν αρρωσταίνει τι παθαίνεις. Μου λένε μόλις μου συμβεί κάτι στο ψυχιατρίο. Το ψυχιατρίο δεν είναι χωματέι για τον ανθρώπο. Τον κάνει χωματέι το ψυχιατρίο, τον κάνει χωματέι. Καταλαβαίνεις τα χωματέι. Καταλαβαίνεις. Τα ψευδεία δεν είναι για να κάθε άνθρωπο συνέχεια μέσα. Να δημιουργούν εστίες θεραπείας σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις κοινότητες, να προσλάβει το δημόσιο ψυχολόγους, φιλόσοφους, ψυχίατρους, νευρολόγους. Από τα τεταπίκια. Γυαλιά, άστα και κάτσε λίγο στην παρέα. Γιατί εσύ είμαστε στον πίσμα με τα τσιγάρα και η γυαλιά. Τι κάνει. Να πάμε μία μπάλα σε λίγο. Και πάμε εκεί και πάμε. Λοιπόν, εκείνο που λέμε εδώ είναι ότι αύριο έχουμε τη γιορτή. Άστα γυαλιά τώρα. Βλέπω. Αύριο έχουμε τη γιορτή. Ναι, να το γιάνει. Εδώ είναι και η κάμερα, μας παίρνει εδώ το παιδί. Όπως εγώ φέρνει τώρα, σας έλεγω σας εδώ πέρα. Σας φωτογραφίζω, σας προβάρω και ακροάζομαι και μεν σε αγαπάω ή μεν δεν σε θέλω. Εξαρτάται από τη διάβγεια του αισθήματος, κατάλαβες. Ο λόγος του Μιχάλη είναι ο λόγος του τυπικά σχιζοφρενούς ασθενούς. Όμως στην περίπτωσή μας προέρχεται από ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο και έτσι ο λόγος αυτός μας επιτρέπει να δούμε δύο πράγματα. Το πόσο μεγάλη είναι η διαταραχή της προσωπικότητας, το πόσο μεγάλη είναι η ευαισθησία αυτών των ανθρώπων. Είναι ένας λόγος που γεμίζει εικόνες, που γεμίζει παρομοιώσεις, που ψάχνει να βρει παραδείγματα και αναλογίες. Ένας λόγος που σε ένα άλλο άτομο υγιές θα δίνει έναν μεγάλο επιστήμονα ίσως ή έναν πολύ καλό καλλιτέχνη. Όμως αυτός εδώ ο λόγος είναι ένας λόγος που, για να μοιάσω στον τρόπο που μιλάει ο Μιχάλης, είναι σαν ένας ουρανός γεμάτος κεραυνούς. Μια ενέργεια υπερβολική που όμως συνεχώς χάνεται. Γιατί? Γιατί ο Μιχάλης δεν μπορεί όλες αυτές τις παρομοιώσεις, όλες αυτές τις λογικές αναλογίες που προσπαθεί να στήσει, να τις επιστρέψει πίσω σε μια στέρεα βάση. Του λείπει
όπως λείπει σε όλους τους σχιζοφρενείς, το σταθερό αίσθημα του είναι, ο καμβάς μου, το τελάρο μου, πάνω στο οποίο έρχονται και προστίθενται οι εμπειρίες μου και οι γνώσεις μου και η μία εκεί πλουτίζει την άλλη. Εγώ είχα ανακαλύψει δύο μαθηματικές πράξεις. Αυτό φτιάξε το σύμμα είναι ο Σιμ και ο Μπαν, οι δύο θεοί. Ο Σιμ και ο Μπαν. Ο Σιμ και ο Μπαν χρησιμοποίησανε, επίρανε, προσθέσανε, παραπλησιάσανε, διαιρέσανε και αφαιρέσανε. Μέσα στις τέσσερις πράξεις συγχωνεύτηκε η πέμπτη πράξη. Μέσα στις τέσσερις πράξεις συγχωνεύτηκε η πέμπτη πράξη. Καταλάβες. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει την πέμπτη μαθηματική πράξη, θα φτιάξει ήχο να πάρει από πουθενά. Όμως αυτό που φτιάξε το σύμπαν δεν πήρε από πουθενά. Από κάπου φωτίστηκε την πέμπτη μαθηματική πράξη, ζήτησε το σύμπαν. Κατάλαβες. Πρέπει να βγάλουμε όμως τον φόβο να λέει κολάσεις. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει παράδεισος. Η κόλαση, ο παράδεισος, ξέρεις τι είναι. Είναι η ροή της ζωής. Μετεψυχωμένης, εμψυχωμένης, ολοκληρωμένης και κρυβωμένης. Κύκλος, κατάλαβες. Φάρμακο ξεφεύγει, θα συνειδητοποιήσουμε από τι υποφέρουμε, θα τα ανεχτούμε, θα επεφθούμε. Άμα συνειδητοποιήσουμε από τι υποφέρουμε και τα ανεχτούμε, θα επεφθούμε. Άμα δεν το ανεχόμαστε, θα επεφθούμε. Κάτι που δεν σου πάει να το ανέχεσαι και να μπορεί να σου πηγαίνει. Και αυτό βλέπει ο κόσμος μέχρι νερός άνθρωπος, γιατί δεν ανέχεται τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να ανεχόμαστε τα καλά, τα κακά. Πρέπει να σε βλέπω, δεν μ' αρέσει φάτας, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσω να σε κάνω φίλο, να σε αγαπήσω. Για να αγαπήσω εσένα, γιατί ο μισθός εαυτός μου είσαι εσύ. Και ο μισθός εαυτός είμαι εγώ. Όταν εγώ αγαπήσω τον μισθό εαυτό σου, αγαπάω ολόκληρο τον εαυτό μου. Αν εσύ αγαπάς τον μισθό εαυτό μου, αγαπάς ολόκληρο τον εαυτό σου. Κατάλαβες, ο άνθρωπος είναι δύο σχέδι. Δύο σχέδι. Το σχέδος του εγώ και του εσύ. Όταν το εγώ με το εσύ συνταυτίζονται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα φάρμακα, άμα βάζανε μυαλό, τα βάζανε και στους πολιτικούς. Ναι, ο ατέωνας, ο τίνας, ο ατέωνας, είναι αυτός που σταυρώθηκε με τον Χριστό, είναι οι τρεις σταυροί, οι τρεις ληστές. Ο ατέωνας, ο τίνας, ο Χριστός. Τώρα και από τον καιρό που έγινε ο Χριστός, είναι λίγο καιρός που μεταψυχωθήκανε στα τρία σώματα στα μέσα μου. Έχω μέσα από τον Ατέωνα, τον Δήλαστο και τον Χριστό. Ο Μιχάλης ο Χαρακουστάτης πέθανε, σκόλασε. Το κατάλαβες. Και για να επανέλθει πάλι με τον Δήλαστο, με τον Χριστό και με τον Ατέωνα, ο Μιχάλης ο Χαρακουστάτης, για να επανέλθει. Πρέπει πρώτα να επανέλθουν αυτοί που με δυσκολεύουν στη ζωή να μιλήσω. Κατάλαβες. Ο Ατέωνας, ο Τίλαθος και ο Χριστός. Άσε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν έχω 30 λεπτά γραμμένα να στα εξηγήσω, τα διαβάσεις όλα. Πάτε να μου νομιζεύσεις. Γιατί εγώ μιλάω, χωρίς να σκέφτομαι, δεν έχω σκέψη. Είναι ουρανοκατέβατα. Καταλάβες. Γιατί δεν περνάει από το κόσμινο λόγο μου. Είναι κοσυνημένος πριν μπει στο κόσμινο. Λέει, ο Μιχάλης έχει πεθάνει. Ψάχνει να βρει ταυτότητες μέσα σε ταυτότητες θεών. Πιστεύει ίσως και κάθε φορά προσπαθεί να γίνει πολύμορφος, όπως λέει πως είναι ο Χριστός. Όμως, αν ο Χριστός μέσα από την πολυμορφία του συντίθεται μέσα στην ψυχή των πιστών, ο Μιχάλης μέσα στην ψυχή του δεν μπορεί να συνθέσει τις πολύμορφες εικόνες που παίρνει για τον εαυτό του. Αυτό είναι το δράμα των σχιζοφρενών. Δεν μπορούν ποτέ
να πετύχουν ένα σταθερό αίσθημα του είναι. Του είναι μέσα στον κόσμο. Άμα δεν θα ξεψυχήσω, καλά αυτό πρέπει να ξεψυχήσει. Δεν είναι ότι ξεψυχά ο άνθρωπος. Το κουστούμι του ανθρώπου, το κουστούμι της ψυχής είναι το δωμάτιο. Δηλαδή, πεθαίνει ο άνθρωπος, δεν είναι ότι πεθαίνει, αλλάζει κουστούμι ψυχή. Είναι σαν να έχουμε δύο κούκλες. Έχουμε μια ζυμνή και μια ντυμένη. Σε βγάλουμε από την ντυμένη το κουστούμι, το βάλουμε τη ζυμνή και λέμε πέθανε η ντυμένη και έτσι ζυμνή. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι αυτοί που έχουν συρρήξει στην ανθρωπότητα ορισμένα πράγματα, έχουν προσθέσει διάφορα πράγματα με φόβο. Φτιάχνουν το φόβο μέσα στον άνθρωπο. Γιατί το παιδί, άμα πάει στον νηπιαγωγείο, είναι σαν ένα λευκό πανί. Και ό,τι του φυτέψει, ό,τι του ζωγραφίσει, αυτά να καρποφορήσει. Οι κεραυνοί που σκίζουν συνέχεια τη σκέψη, το μυαλό και την ψυχή του Μιχάλη, είναι τα μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας. Τι είναι ο κόσμος, πώς έγινε ο κόσμος, τι είναι ο θάνατος, τι είναι η ψυχή, ποια είναι η σχέση του σώματος με την ψυχή. Είναι τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Η μεγάλη μας διαφορά είναι πως εμείς, μικροί, μετριασμένοι, εφησυχασμένοι, αλλά ίσως ευτυχώς υγιείς, καταφέρνουμε αυτά τα θέματα και πολύ συχνά τα αποσιωπούμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ελευθερώσουμε τη σκέψη μας από τις τεράστιες αγωνίες και να πλησιάσουμε τον άλλο, να του δείξουμε την ανάγκη μας, να ζητήσουμε τη βοήθειά του, να δώσουμε, να πάρουμε, να κάνουμε μικρά και μεγάλα έργα, να έχουμε μικρές και μεγάλες χαρές. Ο Μιχάλης δεν μπορεί. Γι' αυτό και ο Μιχάλης είναι άρρωστος. Δεν είναι για αυτά που λέει. Είναι γιατί μπορεί και λέει μόνο αυτά. Γιατί η σκέψη του είναι συνεχώς εγκλωβισμένη μέσα σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Ο λόγος του είναι σαγηνευτικός όταν είμαστε κοντά του για λίγο. Μας θέτει φιλοσοφικά ερωτήματα, υπαρξιακά προβλήματα. Αν μείνουμε όμως περισσότερο μαζί του, ο λόγος του τότε θα γίνει επιθετικός. Ίσως πάρα πολύ βίαιος. Ίσως γι' αυτό και κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, οι οικογένειες των σχιζοφρενών δεν τους αντέχουν πια και θέλουν να τους απομακρύνουν. Ίσως γι' αυτό οι κοινωνίες πάντοτε λειτουργούσαν με τον αποκλεισμό. Οι μεσαιωνικές πόλεις έβαζαν σε... Αυτά τα ειδήματα, αυτά τα ειδήματα, αυτός που ήδησε το ψυχιατρίο ήταν πολύ φιλόσοφος, πολύ χειρονιολόγος, οραματιστής. Γιατί μια μέρα το Δαφνί θα είναι όπως ήταν το Ταχάο μια φορά. Που πάνε τώρα και βλέπουν τα μυστήρια του Χίτλερ. Έτσι μια μέρα θα έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν τα μυστήρια του ψυχιατρίου. Τώρα όσο υπάρχουν οι εταιρείες του ψυχιατρίου δεν μπορεί άνθρωπο να βρει ίχνη. Μόνο άμα ξέρω τι θα βρουν τα ίχνη του. Όπως ακριβώς σε ένα κουβά, άμα αφαιρέσεις το νερό, μπορεί να βρεις τα αποβαρόνι. Γεμάτο με νερό δεν μπορεί να βρεις τι αποβαρόνι ο κουβάς. Έτσι η τρέλα. Άμα δεν φύγει η τρελή από εδώ μέσα, να γίνει μουσείο και άλλο, τότε θα καταλάβουν, κατάλαβες. Πώς μπορούν να καταλάβουν εμένα τι αποβαρόνι σήμερα η τρέλα μου, εφόσον είμαι φορτωμένος και με αφήνει να κάνω ξένωση. Όπως αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια ξένωση φωτίου. Με μετάνιση, δηλαδή ξενώνω και μετανιζίω και κάνω ξένωση και εκφόρτωση σε εσάς, στους όλους αυτούς μ' ακούνε, κατάλαβες.
τρέλα είναι ένας όρος που ο καθένας δεν μπορεί να τον εξηγήσει μόνο με τη δική του τρέλα. Το κατάλαβες. Εγώ την τρέλα της ήταν αλλιώς, εσύ αλλιώς, άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώς. Η τρέλα είναι κάτι που δεν έχει σταθερές τριβές. Άμα βρεις σταθερές τριβές τρέλα, εσύ τι κάνεις εσύ. Όταν λέμε τριβές, λέμε μέσα στο ασυνήθιτο, μέσα το ξέρεις ο άνθρωπος, λέει το άνθρωπος, γιατί έχει το άνθρωπο, το πώς, βέως και αύριο. Το άνθρωπο είναι το αγαθό, το πώς είναι το πονηρό. Ο βέως είναι αυτός που βεβαιώνει και ο αύριος είναι αυτός που είναι η ανυπολίτευση της βεβαιότητας. Κατάλαβες. Αυτό είναι η τρέλα. Είστε ο καθένας της. Ο καθένας έχει μέσα την τρέλα του εγκρουσμένη και για την τρέλα δεν αφήνει όπως το χταπόδι άμα την αλλάξει τα βράσια. Δεν μπορεί να το ξεκολλήσεις έτσι και τον τρελό δεν μπορεί να το ξεκολλήσεις. Από το πιστεύω μόνο άμα πάτσεις την τρέλα τη δική του. Κατάλαβες. Δηλαδή για να καταλάβεις, για να μπεις μέσα μου πρέπει να έχω μπει σε ένα πότα εγώ μέσα σου, εσύ μετά σε μένα. Κατάλαβες. Εγώ ένα σύστημα και ξερακώνομαι. Εγώ δεν ξερακώνομαι ότι είμαι τρελός. Ξερακώνομαι για την καθήλωση του αυτού μου να τον εξευθυλίσω για να μπορώ να τον παραφέρω. Είναι ακριβώς όπως κάνει ο κύριος εδώ πέρα το φακό. Με παίρνει, με ποζάρει. Έτσι εγώ όταν ξερακώνομαι παίρνω και ποζάρω τους άλλους, εγώ ξεράκω τους. Κατάλαβες. Δεν είμαι τρελός που ξερακώθηκα. Στο χωριό μου ξερακώθηκα, στην Ομόνια ξερακώθηκα και πέρα στο χαρτί την κοπάνησα σου ξερακώθηκα. Δεν είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ο όρος λογικής. Αυτός που δουλεύει κάτω από τη Βουλή ήταν τρελός. Δεν τον έφεραν μέσα. Μόνο των μικρών είναι οι σοφίες, είναι οι βλακίες. Των μεγάλων είναι οι βλακίες, είναι οι σοφίες. Το κατάλαβες. Ο λόγος του Μιχάλη είναι ένας λόγος γοητευτικός, ένας λόγος που μας προσιλώνει, που μας αγυνεύει, όμως κάθε στιγμή καταλαβαίνουμε πως είναι ένας λόγος ο οποίος είναι λόγος που έρχεται από την άλλη όχθη, από τη μεριά της τρέλας, από τη μεριά της σχιζοφρένειας. Ένας λόγος που πάντοτε σε κάθε εποχή θα χαρακτηρίζονταν σαν λόγος που έρχεται από την άλλη πλευρά. Όμως σε κάθε εποχή ο λόγος της τρέλας έχει και μία επιπλέον αξία. Στην αρχή της ανθρωπότητας, η αξία που του αποδίδεται είναι πως είναι λόγος ιερός. Έτσι λοιπόν, ο μάγος των πρωτόγονων φυλών, ο Σαμάν, δεν είναι τρελός, αλλά με την τρέλα προσεγγίζει τα μεγάλα θέματα της φυλής του. Στην αρχαία Ελλάδα, ο τρελός είναι ιερό πρόσωπο. Στην ελληνική Ορθοδοξία, πριν 1500 χρόνια, υπάρχουν οι σαλοί Άγιοι, οι τρελοί Άγιοι, αυτοί που κάνουν περίεργα, παράδοξα πράγματα. Μερικοί, όπως και ο Μιχάλης, βγαίνουν γυμνοί στους δρόμους. Στον αιώνα μας, στην αρχή του, άλλη αξία αποδίδεται στο λόγο του τρελού. Είναι οι καλλιτέχνες που τον προσεγγίζουν, προσπαθώντας να βρουν μέσα από αυτόν τη δύναμη της δημιουργίας. Οι σουρεαλιστές επισκέφτονται τα ψυχιατρία, καταγράφουν το λόγο των τρελών. Παίρνουν τις ζωγραφιές τους. Οι ίδιοι προσπαθούν να μπουν σε διαδικασίες τρέλας και έκστασης. Στις μέρες μας, η αξία που δίδεται στο λόγο της τρέλας έρχεται πια από την πλευρά της κοινωνιολογίας. Οι τρελοί θεωρούνται μια σημαντικότατη κοινωνική μειονότητα, η οποία ίσως θα μας φωτίσει, αν μπορέσουμε να την καταλάβουμε, για θέματα που μας αφορούν όλους, που είναι τα θέματα της ιδιαιτερότητας του ατόμου, της ένταξης και του αποκλεισμού. Κάτσε, τα φάρμακα είναι καθηλωτικά, δεν είναι θεραπευτικά.
και κάτι το πιάσει αυτού που τα πιστεύουν. Άμα πιστεύω ότι δεν. Άμα πιστεύω στα φάρμακα, με καθυλώνουν. Άμα δεν πιστεύω, δεν με καθυλώνουν. Είναι ακριβώς όπως η αγάπη. Άμα πιστεύει την αγάπη, σε καθυλώνει η αγάπη. Άμα δεν πιστεύει, δεν σε καθυλώνει. Το κατάλαβες. Έτσι. Καθυλωτικά. Δεν έχουν βρει ακόμα εξής. Το φάρμακο στέλα, ξέρεις ποιο είναι το φάρμακο στέλα. Να αφήσει την τρέλα να καλπάσει, να δουν μέχρι πού θα φτάσει και μετά να μετρήσουν τον καλπανό της τρέλας και θα βρουν τα ίδια της την θεραπεύσουν. Δεν την αφήνει να καλπάσει, μόλις εδώ στο πρώτο όνομα η τρέλα πάπτω την εγκουλίζουν. Α, την τρέλα να καλπάσει πολύ, να την τρέξει όσο να είναι, να καλπάσει στα νότα τα όρια. Και άμα δεις, όπως ένα άλογο για τα αγοράσεις, δεν είναι να το καβαλήσει, να κάνει μια βόλτα και κατεβείς, όχι. Να το καβαλήσει, να καλπάσει μετάλογο μαζί και να το δοκιμάσει, να το πάρεις. Κατάλαβες. Συμβαίνει το εξής. Τα μονόδια είναι η αστυνομία, τα διόδια είναι οι γιατροί, τα τριόδια είναι οι ασθενείς. Το κατάλαβες. Γι' αυτό να πιάσουν οι γιατροί και οι αστυνομικοί και όλοι οι λειτουργοί να τα βρουν με την κοινωνία και με την πολιτεία και να αφήνουν τους τρελούς ήσυχους. Ο τρελός δεν είναι επικίνδυνος. Αλλά επειδή ο τρελός έχει μεγάλη έδρα, χορηγούν μέσα στην αίρα του τρελού και ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων και βρίσκουν άσυλο στην πλάτη του τρελού. Όταν είναι τρελή, εγκληματίες. Ένας φωνιάς δεν είναι τρελός. Είναι φωνιάς. Και τον βάζουν δίπλα μου, ένας δίπλα μου και μου τον επασάρουν εμένα για να κάπου να ελαφρυνθεί η θέση του στη θέση του δική μου. Κατάλαβε. Δηλαδή, σκοτώνεις κάποιον, σε φέρνει σε μένα και λέει ζει με μένα μαζί με ένα τρελό. Φωνιά με ένα τρελό. Αν θα ζει ο φωνιά με ένα τρελό, ο τρελός επιβαρύνεται. Ο φωνιάς ελαφρώνει, απελευθερώνεται ο φωνιάς. Το κατάλαβες. Η ψυχανάλυση είναι ένας τρόπος που ζυγίζομαι την ψυχή του ανθρώπου. Όχι να αναλύουμε, τη ζυγίζομαι. Δεν υπάρχει ψυχανάλυση, ζυγανάλυση υπάρχει. Ζυγανάλυση, όχι ψυχανάλυση. Δηλαδή, η κάμερα με φιλμάρει, με καταγράφει και η ίδια η κάμερα ακροάζεται εμένα και εγώ ακροάζομαι την κάμερα και θαυμάζω τον κόσμο που θα με δει. Τον θαυμάζω γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου με θαυμάσανε άνθρωποι. Μόνο τώρα από την Ελλάδα και έβγα από το κατεστημένο στη λογική. Πάω με το κατεστημένο στη τρέλα, τώρα με θαυμάζουν. Ως λογικό δεν με θαυμάζει κανένας. Ως τρελό με θαυμάζουν πολλοί.